Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαράκη. Καλησπέρα σας. Με αφορμή και μία έκτακτη συνεδρίαση του ΤΕΙ Κρήτης, στη Συγκλήτου, την ερχόμενη εβδομάδα, 23 του Ιούλη, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, του κύριου Γαβρόγλου. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι, κύριε Κατσαράκη, σε αυτόν τον προγραμματισμό. Όχι, όχι. Αναμένουμε τον Υπουργό τη Δευτέρα στο ΤΕΙ Κρήτης. Το ΤΕΙ, εσείς η Βρετανία ζείτε σε αυτήν την συνάντηση, υπάρχει ένα θέμα και εδώ για την ενοποίηση των εκπαιδευτικών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του νησιού. Έχουν εκφραστεί όμως και αντιρρήσεις, επιφυλάξεις και αρνήσεις από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα υπόλοιπα του νησιού. Και μιλάμε για το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κύριε Κατσαράκη. Ποια είναι η θέση του ΤΕΙ σε αυτό το χάρτη πια που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας? Κοιτάξτε να δείτε, τον τελευταίο χρόνο υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά στη χώρα. Ξεκίνησε η κατάσταση αυτή από τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από τη συνένωση των δύο ΤΕΙ, του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά, και συνεχίζεται με τη θέσπιση μια σειρά επιτροπών που λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, που έχουν ως στόχο να διερευνήσουν πιθανές συνέργειες και οι δυνατόν συνενώσεις των ανώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά περιφέρεια. Τέτοιες επιτροπές, για παράδειγμα, έχουν λειτουργήσει στην Ήπειρο, στα Ιόνια, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης και στην Πελοπόννησο. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν ήδη δύο κατατεθειμένα νομοσχέδια που αφορούν τη συνένωση του ΤΕΙ Υπήρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και τη συνένωση του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε όλη τη χώρα σε μια προχωρημένη διαδικασία ουσιαστικά συνεργειών και συνενώσεων των ανώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε όλη τη χώρα αυτό, και το ΤΕΙ, εσείς έχετε εκφράσει τη δική σας τη θέση να συμμετάσχετε σε αυτό, έτσι? Εμείς έχουμε προτείνει από το Μάιο του ακαδημαϊκού έτους, πριν από 2 μήνες, έχουμε προτείνει τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τα οποία ιδρύματα είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία, συνεργαζόμαστε σε ερευνητικά προγράμματα, έχουμε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, έχουμε στενές συνεργασίες των καθηγητών και των ερευνητών των τριών ιδρυμάτων. Προτείναμε λοιπόν μία συνεργασία, μία επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασιών και συνεργειών όσον αφορά τα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Οι Πριτάνιοι των δύο άλλων ΑΕΗ της Κρήτης απάντησαν αρνητικά σε αυτή την πρόσκληση την οποία έλαβαν από εμάς, θεωρώντας ότι το θεσμικό πλαίσιο και το περιβάλλον αυτή τη στιγμή στην ανώτατη εκπαίδευση δεν προσφέρεται για συζητήσεις όσον αφορά την συνένωση των τριών ΑΕΗ της Κρήτης. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση είναι δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει, γιατί γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε το θέμα έχει τεθεί, συζητιέται πολύ συχνά στις συνόδους των Πριτάνεων, τόσο των ΤΕΙ όσο και των Πανεπιστημίων, και αναμένονται εξελίξεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε έγινε και η πρόσκληση προς τον Υπουργό Παιδείας για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ουσιαστικά, γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας τονίσω ότι το ΤΕΙ Κρήτης είναι ανήσυχο σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις. Γνωρίζετε ότι κατά γενική ομολογία το ΤΕΙ Κρήτης είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο σε αξιολογήσεις ΤΕΙ αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα, και μέσα από την εξέλιξη όλων των υπόλοιπων ιδρυμάτων θεωρούμε ότι το ΤΕΙ Κρήτης αλλά και η Κρήτη συνολικά μένουν πίσω όσον αφορά το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Εσείς θεωρείτε ότι είναι
πια ένας μονόδρομος αυτό που ήδη έχει προχωρήσει σε άλλες περιοχές της χώρας, και ότι και εδώ κάποια στιγμή, παρά τώρα τις αντιδράσεις και την τουλάχιστον προς το παρόν αρνητική στάση των υπόλοιπων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, θα υπάρξει τελικά κάποιο είδους συνεργασία? Να δείτε, μονόδρομοι δεν υπάρχουν. Ναι. Πάντα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το τι πιστεύουμε, τι νιώθουμε και τι έχουμε αποφασίσει στο ΤΕΙ Κρήτης αυτή τη στιγμή. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα τα άλλα δύο ΑΕΗ της Κρήτης, γνωρίζουμε την ποιότητα που έχουν, γνωρίζουμε το ακαδημαϊκό τους έργο, και το ΤΕΙ Κρήτης όμως έχει ένα αρκετά σημαντικό ακαδημαϊκό έργο. Πρέπει εδώ να τονίσω ότι το ΤΕΙ Κρήτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμμετέχει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Πρόσφατα μάλλον επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι 15 καινούργια μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβρη του 2018, 9 εκ των οποίων θα είναι χωρίς τέλη φοίτησης, δηλαδή θα είναι δωρεάν για τους φοιτητές των προγραμμάτων αυτών σπουδών, καθώς επίσης και ότι το ΤΕΙ Κρήτης έχει υποβάλει ως είχε δικαίωμα φακέλους από 6 τμήματά του για τη διοργάνωση διδακτορικών σπουδών. Δίνεται το δικαίωμα με βάση τον τελευταίο νόμο σε τμήματα των ΤΕΙ να μπορούν να διοργανώσουν διδακτορικές σπουδές μετά από αξιολόγηση που έχει να κάνει με κάποια αυστηρά ποσοτικά κριτήρια αλλά και επίσης με ποιοτικά κριτήρια. Το ΤΕΙ Κρήτης λοιπόν έχει ήδη υποβάλει στο Υπουργείο 6 φακέλους από τμήματά του για τη διοργάνωση διδακτορικών σπουδών και περιμένουμε να εξεταστούν αυτοί οι φάκελοι. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι λόγω της ποιότητας που διαθέτουν τα τμήματά μας θα έχουμε τη δυνατότητα μετά από την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας από τις αρμόδιες επιτροπές να ξεκινήσουμε τη διοργάνωση διδακτορικών σπουδών από τον Οκτώβριο του 2018 στο ΤΕΙ Κρήτης. Έχουμε λοιπόν μια πορεία τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, από το 2000 θα έλεγα και μετά, που είναι μια πορεία ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κρήτης, του ΤΕΙ Κρήτης. Νομίζουμε ότι με βάση όλους τους δείκτες, και εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς, με βάση τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα για το ΤΕΙ Κρήτης να κάνει το επόμενο βήμα. Εμάς αυτή είναι η πρότασή μας. Θεωρούμε ότι μέσα από συνεργασία με τα άλλα δύο ΑΕΗ μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο κοινό σχέδιο. Παρόλα αυτά είναι απολύτως σεβαστή η άρνηση των Βρετανικών αρχών των άλλων δύο ιδρυμάτων να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο υπό τις συνθήκες και υπό το πρίσμα που το αντιμετωπίζουν. Όμως τότε η Κρήτης πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να περιμένει, γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά εάν το 2019 το ΤΕΙ Κρήτης είναι το μοναδικό ΤΕΙ το οποίο θα είναι στο μηχανογραφικό, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ΤΕΙ Κρήτης και για την ίδια την Κρήτη. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το ΤΕΙ Κρήτης από παλιότερα και με τις προηγούμενες διοικήσεις είχε κάνει ένα άλμα σε σχέση με άλλα ΤΕΙ της χώρας και όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις και όσον αφορά στα προγράμματα, στη δουλειά συνολικότερα που γινόταν εκεί, δηλαδή το επίπεδό του όντως είναι... Κάτι το οποίο αναγνωρίζεται εξάλλου και από τα δύο άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης. Ναι. Είναι κάτι το οποίο και σε δηλώσεις τους έχουν αποδεχθεί, έχουν δεχθεί τόσο ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης ο κύριος Ζώρας, όσο και ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ναι. Έχετε δίκιο, είναι μια διαχρονική πορεία. Είναι μια πορεία που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Απλά ξέρετε το και ζήτημα... Και οφείλεται στο έργο όλων των καθηγητών και των διοικήσεων του ΤΕΙ Κρήτης τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Απλά πάντα υπήρχε όμως και ένα θέμα με την τεχνολογική εκπαίδευση. Πάντα υπήρχε ένα ζήτημα έτσι, ας το πούμε, διαχωρισμού με τα πανεπιστήμια και ίσως να είναι ένας απόϊχος και αυτός, δηλαδή με αφορμή αυτό που προωθεί τώρα το Υπουργείο Παιδείας, να είναι ένας απόϊχος αυτού που επικρατούσε, παρά το γεγονός βέβαια ότι το ΤΕΙ παρουσιάζει, όπως μας τα περιγράψατε και εσείς, τα δικά τους τα στοιχεία που βεβαιώνουν την υψηλή του ποιότητα και την πορεία του και τώρα και τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει
μία ίσως λανθασμένη εντύπωση ότι το ΤΕΙ Κρήτης παρέχει τεχνική εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Το ΤΕΙ Κρήτης ήδη από τον νόμο Ευθυμίου από το 2000-2001 και με τις προσλήψεις μέσω εκλεκτορικών των μελών ΔΕΠ που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει μία στροφή όπως και τα περισσότερα ΤΕΙ της χώρας. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι το ΤΕΙ Κρήτης είναι πιο μπροστά από τα άλλα ΤΕΙ της χώρας όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τεχνολογική ναι. εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο ευχαρίστως μπορούμε να συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά μπορώ και εγώ να σας ρωτήσω και να θέσω το ερώτημα αν το Πολυτεχνείο Κρήτης ή αν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρέχουν ή όχι τεχνολογική εκπαίδευση. Είναι τεχνολογικά ιδρύματα. Είναι πολυτεχνία. Τα πολυτεχνία έχουν τεχνολογικό χαρακτήρα, ένα σαφέστατο τεχνολογικό χαρακτήρα. Άρα δεν νομίζω ότι το ερώτημα που τίθεται είναι αν το ΤΕΙ Κρήτης θα εξακολουθήσει ή όχι να έχει τεχνολογικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι θα έχει τεχνολογικό χαρακτήρα, γιατί πολλά από τα αντικείμενά μας, οι επιστήμες της μηχανικής, οι επιστήμες της γεωπονίας, οι επιστήμες που έχουν να κάνουν με την διατροφή και τα τρόφιμα, έχουν τεχνολογικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά όμως, το ΤΕΙ Κρήτης έχει κάνει άλματα, είναι ένα ίδρυμα το οποίο πληρεί, θεωρώ, όλα τα κριτήρια για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση και για τη διοργάνωση διδακτορικών σπουδών και νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε με όρους που σκεφτόμασταν το 1980 ή το 1990. Είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό και το επόμενο διάστημα σίγουρα θα συζητηθεί πολύ, κύριε Κατσαράκη. Εμείς μας δώσατε την εικόνα, μας δώσατε και στοιχεία. Θα δούμε και από τη συνάντηση με τον κύριο Γαβρόγλου την προσεχή Δευτέρα. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε και πώς εξελίσσεται το ζήτημα αυτό. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Απλά θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να πω και ορισμένα καινούργια ζητήματα. Δύο ζητήματα μόνο θα ήθελα να τονίσω. Ναι, έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Κατσαράκη. Έχουμε προτείνει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, λοιπόν, και κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και αναλυτικότερα, πείτε μας τα όμως. Τη συνεργασία πάνω στο θέμα της διοργάνωσης των διδακτορικών σπουδών και τη συνεργασία σε θέματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα. Και γι' αυτά θα έχουμε επίσης μια συζήτηση τη Δευτέρα στις 23 του μήνα. Ωραία. Οπότε σας υποσχόμαστε σε μια επόμενη σύντομα συζήτησή μας να συζητήσουμε και αυτά ιδιαιτέρως τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ κύριε Κατσαράκη. Πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.